Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Μουχαρέμη, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Ο κύριος Μουχαρέμης έχει το γνωστό λευκό ταξί. Και πήρατε μια πρωτοβουλία, κύριε Μουχαρέμη, έτσι δεν είναι? Βλέποντας αυτό ακριβώς το πρόβλημα, να βοηθήσετε αυτούς τους ανθρώπους. Ναι, έχω το λευκό ταξί που μεταφέρω άτομα με κινητικά προβλήματα και μεταφέρω για όλη την περιφερειακή ενότητα για τα εμβολιαστικά κέντρα. Μάλιστα. Το κάνετε εντελώς δωρεάν αυτό για το εμβόλιο, έτσι δεν είναι? Είναι δωρεάν, ναι. Και είναι μια πράξη στην οποία έχετε προβεί, γιατί ακούγατε ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα, ότι αυτή τη στιγμή είναι αδύνατον να εμβολιαστούν αυτοί οι άνθρωποι αν δεν προσέλθουν στο νοσοκομείο με κάποιον τρόπο? Το ζω αυτό το πρόβλημα εγώ με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί ναι. Είναι η δουλειά μου. Είναι η δουλειά σας. Και σας το είπαν και ήδη κατευθείαν. Πώς γίνεται η όλη διαδικασία, μπορείτε να μας πείτε? Παίρνουν τηλέφωνο, κλείνουν το ραντεβού τους. Ναι. Και αφού κλείσουν το ραντεβού, μετά καλούν εμένα και μου λένε πότε είναι το ραντεβού. Είμαστε σε συνεργασία με τους γιατρούς που κάνουν τον εμβολιασμό και στο κέντρο υγείας και στο νοσοκομείο. Υπάρχει ανοχή της ώρας, γιατί ένα αυτοκίνητο δεν μπορεί να είναι ακριβώς την ώρα του πάντα. Σωστά. Και δόξα τω Θεώ, καλά τα πάμε μέχρι στιγμής. Πόσους ανθρώπους έχετε μεταφέρει, κύριε Μουχαρέ, μέχρι στιγμής? Μέχρι στιγμής είναι πάνω από 50 άτομα. Πάνω από 50 άτομα. Ναι. Οι οποίοι θέλουν να εμβολιαστούν, θέλουν να προστατευτούν, έχουν ήδη τα άλλα τους προβλήματα και δεν θέλουν με τίποτα να μπουν και σε περιπέτειες κορονοϊού, έτσι? Εντάξει, αυτοί που καλούν σε μένα έχουν κλείσει το ραντεβού τους και είναι αποφασισμένοι για να κάνουν το εμβόλιο. Είναι αποφασισμένοι να κάνουν το εμβόλιο. Ναι. Θα το κάνετε το ίδιο και όταν έρθει η ώρα του επαναληπτικού τεστ? Αυτό θα το δούμε, γιατί δεν ξέρω πώς θα είναι ο όγκος ακόμη. Είναι πάρα πολύς ο κόσμος που θέλει βοήθεια. Είναι μόνο κινητικά προβλήματα, είναι και άλλοι λόγοι? Κάποιος που δεν έχει κανένα μέσο, ας πούμε, να μεταφερθεί, μπορεί να σας πάρει ένα τηλέφωνο, μπορείτε να τον εξυπηρετήσετε? Εγώ δεν θα αφήσω κανέναν να βοηθηθώ. Αυτούς που με καλούν τους εξυπηρετώ όλους. Τώρα αν κάποιος το κάνει κατάχρηση αυτό, δικαίωμά του. Εντάξει. Εσείς αυτό που είναι να κάνετε, λέτε, θα το κάνετε. Μάλιστα. Οπότε κύριε Μουχαρέμη, πού μπορεί να σας βρει κάποιος αν δεν το ξέρει ήδη? Στο τηλέφωνο, το κινητό σας, υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος να επικοινωνήσει μαζί σας? Στο κινητό μου. Μπορείτε και εσείς να το δίνετε σε όποιους δεν προλάβουν να το κρατήσουν. Αν θέλετε να το πω. Να το πείτε μια φορά τώρα, εμείς θα το έχουμε πάντα εδώ. Αν κάποιος θέλει να μεταφερθεί, επαναλαμβάνω, εντελώς δωρεάν για το εμβόλιο από τον κύριο Γιώργο Μουχαρέμη, έχοντας κάποια κινητικά ή άλλα προβλήματα, πείτε το, κύριε Μουχαρέμη, το τηλέφωνο. Είναι το 6979-9856-19. 6979-9856-19. Λοιπόν, ανεξαρτήτου ηλικίας, όποιος έχει κινητικό πρόβλημα και δεν μπορεί να κατεβεί τη σκάλα στο σπίτι του, παράδειγμα, ή να μεταφερθεί με άλλο μέσο, δικό του αυτοκίνητο, ταξί, οτιδήποτε, τους αναλαμβάνω και τους μεταφέρω. Παίρνετε δηλαδή και το καροτσάκι κανονικά, ανεβαίνετε τον όροφο, έτσι, φαντάζομαι. Έχω και δικό μου καροτσάκι, σαν αυτό που έχουν τα ασθενοφόρα και τους κατεβάζουν από τους ορόφους, αλλά και με το δικό τους, αν θέλουν. Κάποιοι έχουν ηλεκτρικό αμαξίδιο. Μάλιστα. Ακόμη και εκείνο μπαίνει μέσα στο αυτοκίνητο το δικό μου και ασφαλίζει κανονικά. Και τους πάτε μέχρι την πόρτα του εμβολιστικού κέντρου ουσιαστικά, έτσι? Μέχρι. Τους πηγαίνω μέχρι εκεί που τους αναλαμβάνουν μετά οι τραυματιοφορείς και τους πάνε παραμέσα για να εμβολιαστούν. Τι λένε μετά αυτοί οι άνθρωποι μετά τον εμβολιασμό? Δεν έχουν προβλήματα. Δόξα τω Θεώ, μέχρι τώρα δεν μας έχει τύχει κάποια επιπλοκή. Ωραία. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Θα το δούμε και εμείς σε λίγο όντως αυτό το θέμα. Κύριε Μουχαρέμη, μπράβο σας. Εγώ σας, νομίζω και όλοι μας μπορούν να πω ένα μπράβο για αυτή την κίνησή σας, γιατί ήταν τεράστιο το πρόβλημα. Το λέγαμε από την πρώτη ώρα που μας έπαιρνε εδώ ο κόσμος και έλεγε δεν ξέρουμε πώς θα πάμε εμείς, που δεν μπορούμε να βγούμε από το σπίτι, δεν μπορούμε καν να περπατήσουμε. Να λοιπόν που μέσα από μια πρωτοβουλία λύθηκε αυτό το θέμα για την περιοχή μας. Τον πιο απομακρυσμένο που έχετε πάρει είναι από χωριό, να φανταστώ.
Ναι, όλα τα χωριά τα εξυπηρετώ. Από Κορέστη έχω πάρει, από την Ποταμία έχω πάρει. Μάλιστα. Εντάξει, και είναι διπλό το δρομολόγιο, να φανταστείτε. Και να πας και να έρθεις και να ξαναπάς και να ξαναρθείς. Έτσι, αυτό το καταλαβαίνω. Ωραία. Γι' αυτό θα έπρεπε να το δει λίγο και κάποιος δημόσιος φορέας. Μάλιστα. Και να είναι δίπλα. Αν μας ακούει κάποιος, ας ασχοληθεί λίγο. Ας ασχοληθεί λίγο. Καλά κάνετε και το λέτε τουλάχιστον. Ο κύριος Μουχαρέμης βάζει και τις βεζίνες από μόνος του. Κάποιος μπορούσε να βοηθήσει ίσως αυτή την κατάσταση και να διευκολύνει. Και να βοηθήσει με όποιον τρόπο μπορούμε. Ας το ακούσουν λοιπόν οι αρχές ότι υπάρχουν και αυτά στο νομό μας. Υπάρχουν μέχρι και αυτοί οι άνθρωποι. Μέχρι στιγμή, συγγνώμη που σας διακόπτω, οι αρχές δεν το έχουν αντιληφθεί προφανώς. Μάλιστα. Μόνο ο Δήμος του Άργου Σουρεστικού, προς τιμή τους και τους ευχαριστώ πάρα πολύ, είχα ένα τηλεφώνημα και μου είπε ο κύριος Κεπαπτσόγλου μαζί με τον κύριο Βακόπουλο, τον Παναγιώτη που είναι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Μου είπαν συγχαρητήρια και ότι θέλουν να κάνουν μια κουβέντα για μια μελλοντική συνεργασία. Μάλιστα. Μάλιστα. Για να το δούμε. Μακάρι, μακάρι. Ωραίες κινήσεις. Αυτό είναι ένα αυτοκίνητο με προδιαγραφές για τα άτομα αυτά να μεταφέρουν τα ασφαλείς. Ναι. Δεν υπάρχει καμία δυσκολία για κανένα κινητικό πρόβλημα. Mm-hmm. Δηλαδή και οριζόντια θέση να χρειάζεται κάποιος για να το μεταφέρουμε, υπάρχει ο τρόπος. Υπάρχει ο τρόπος. Ακόμη και οριζόντια θέση. Μάλιστα. Το έχω δει νομίζω και νομίζω το έχουν δει αρκετοί. Λοιπόν, κύριε Μουχαρέμη, μπράβο σας και πάλι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας μέρα και. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.